Στη δυναμική της υποψηφιότητας του Δημήτρη Πτωχού στην περιφέρεια Πελοποννήσου και ως αυτά σηματοδοτεί για το μέλλον του τόπου, αναφέρθηκε παρεμβαίνοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Περικλής Μαντάς. Ο Δημήτρης Πτωχός συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει ως στόχο για την διοίκηση των περιφερειών την επόμενη πενταετία. Και τι εννοώ, ξέρετε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά στις περιφέρειες. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί και εγώ, επειδή έχω ζήσει μέσα στην περιφέρεια, έχω εκτεθεί στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι περιφέρειες, πέρα από την αυτοδιοικητική ατζέντα, έχουν και έντονη πολιτική ατζέντα. Διότι είναι αυτές οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη στρατηγική ανάπτυξη των ορίων των περιφερειών τους. Άρα λοιπόν είναι αυτές οι οποίες μπορούν να κάνουν πολιτική. Μπορούν να κάνουν δράσεις, ενέργειες τέτοιες, σε τέτοιο μέγεθος, για να μπορέσουν να αλλάξουν το μέλλον της περιφέρειας. Αν θέλετε, και η Ευρώπη ακόμα έχει στηθεί πάνω σε ένα πυλώνα που αναφέρεται στην άμβληση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν εδώ προσθέσουμε και το γεγονός ότι οι περιφέρειες διαχειρίζονται πάρα πολλά χρήματα, είτε είναι μέσω του ΕΣΠΑ, είτε είναι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε είναι μέσω του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, χρειαζόμαστε ένα σχήμα το οποίο να έχει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, με δυνατότητες διοίκησης, πλαισιωμένο με ανθρώπους από την αυτοδιοίκηση, ανθρώπους που έχουν εμπειρία, ανθρώπους που, αν θέλετε, έρχονται ως συνέχεια της προηγούμενης διοίκησης του κυρίου Νίκα, με το θετικό πρόσημο που και αυτή έχει προσδώσει στην περιφέρειά μας, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη πενταετία σε ένα επιτυχημένο σχέδιο, αποτελεσματικό, το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει πραγματικά την περιφέρειά μας να αναπτυχθεί ακόμα περαιτέρω, ιδιαίτερα στους κρίσιμους τομείς στους οποίους έχει μεγάλη ανάγκη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνθήκες των τελευταίων ημερών και το μέτωπο των πυρκαγιών, ο βουλευτής Μεσσηνίας εξέφρασε τη συμπαράσταση και την ευγνωμοσύνη του σε όλα τα στελέχη και όσους δίνουν τη μάχη όλο αυτό το διάστημα για να προστατέψουν ζωές και περιουσίες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Σίγουρα η κλιματική κρίση και αλλαγή έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές. Όμως, από ό,τι έχουμε δει και με βάση και τις έρευνες που έχει κάνει η πυροσβεστική το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς οι επιπολαιότητες, κάποιες δράσεις ανθρώπων συμπολιτών μας, οι οποίες δεν μπορούν να γίνονται σε τέτοιες περιόδους, οδηγούνται σε μεγάλες καταστροφές, οι οποίες πραγματικά νομίζω ότι δεν ξέρω πόσο, για πόσο χρόνια ακόμα μπορούμε να αντέξουμε τέτοιες καταστροφές στην πατρίδα μας. Mm-hmm. Η κυβέρνηση είχε απλώς ένα σχέδιο μετά τις τελευταίες φωτιές στην Εύβοια και στην Αθήνα πριν 2 χρόνια, μέσω του προγράμματος Τρίτσης, ένα τεράστιο χρηματοδοτικό εργαλείο προς τους Δήμους, με το οποίο επί της ουσίας τους έδινε τη δυνατότητα να πάρουν χρήματα, να κάνουν καθαρισμούς, να κάνουν διανοίξεις δρόμων, να πάρουν μέσα εξοπλισμούς οι οποίοι θα τους, για την πολιτική προστασία. Και μάλιστα είναι η μόνη πρόσκληση του προγράμματος Αντώνης Τρίσης, η οποία επέβαλε στους Δήμους να καταθέσουν και απολογιστικό σχέδιο για το τι έκαναν τα συγκεκριμένα χρήματα.